Κύριε Φουστανάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Είμαστε καλά, μια χαρά. Λοιπόν, 11ο φεστό ΣΚΑ. Πάω να καθίσω, Δανάη, πάω να καθίσω στη θέση μου, εντάξει, έρχομαι. Λοιπόν, 11ο φεστό ΣΚΑ με αντικείμενο βεβαίως στην Ξηφασκία, ένα ευρέως διαδεδομένο άθλημα, κυρίως στην περιοχή της Μεσαράς, θα πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, που έχει κερδίσει πάρα πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα και οι διοργανώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 11 χρόνια, δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα με κορυφαίες διοργανώσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα. Λοιπόν, κύριε Φουστανάκη, 11ο φεστό ΣΚΑ, για πείτε μας δύο λόγια, έρχεται το Σαββατοκύριακο και νομίζω μαγνητίζει και το ενδιαφέρον πολλών αθλητών που έχουν να κάνουν με την Ξηφασκία και όχι μόνο. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους, σε όλους όσους αυτή τη στιγμή βλέπουν το καλό μεσημέρι και το Crete TV. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να πούμε ότι για 11η χρονιά και πλέον έχει γίνει θεσμός ο αγώνας στη Μεσαρά, το Φεστός Cup, θεωρούμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Έχουμε πλέον την εμπειρία να διοργανώνουμε αγώνες υψηλού επίπεδου. Φιλοξενούμε αυτή τη φορά τους καλύτερους νέους άντρες μέχρι 20 χρονών, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε ένα αγώνα κυπέλου πανελλήνιο, έτσι ώστε οι πρώτοι 20 που θα βγουν μετά τη βαθμολογία θα μπορούν να συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο που γίνεται στο Ηράκλειο στις 16 και 17 Δεκεμβρίου. Παγκόσμιο κύπελο στο Ηράκλειο και μια παγκόσμια διοργάνωση στην οποία έχουν συμμετέχει στο παρελθόν κριτικοί αθλητές ό,τι έχει να κάνει με την Ξηφασκία και αρκετοί από την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Από την Ελλάδα συμμετέχουν οι 20 πρώτοι της βαθμολογίας. Πάντα η Κρήτη έχει 3 με 4 αθλητές στην πρώτη κοσάδα που συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι η 4η χρονιά που διοργανώνεται το παγκόσμιο κύπελο στο Ηράκλειο, στην πόλη μας. Ελπίζουμε να έχει την ίδια επιτυχία όπως τις προηγούμενες. Έχουμε ένα θεματάκι με τον κύριο Φουστανάκη, με τη σύνδεση, όμως θα το λύσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα με τη βοήθεια των τεχνικών μας. Πάντως να πούμε, 11ο φεστό ΣΚΑΠ σε ό,τι έχει να κάνει με την Ξηφασκία, στις Μοίρες, στο κλειστό γυμναστήριο 26 και 27 Νοεμβρίου, μια πολύ όμορφη διοργάνωση, διότι θα είναι μια διοργάνωση που θα σφίζει από ζωή, από παιδικά χαμόγελα και από τις προσπάθειες μικρών παιδιών, παμπέδων, παιδών, πανκορασίδων, κορασίδων, γενικά παιδιά από μικρές ηλικίες έως και τα 20 έτη, όπως είπε ο κύριος Φουστανάκης, που θα διαγωνιστούν στο άθλημα της Ξηφασκίας, κάτι διαφορετικό. Όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι ανάγκη να εστιάζουμε το ενδιαφέρον το δικό μας αλλά και των παιδιών μας μόνο στο άθλημα του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου ή στα πιο διαδεδομένα έτσι, αθλήματα, τα παγκόσμια αθλήματα. Υπάρχει η Ξηφασκία και μάλιστα γίνεται μια εξαιρετική δουλειά στην περιοχή της Μεσαράς. Κύριε Φουστανάκη, σας έχουμε νομίζω. Ναι. Σας έχουμε. Πρόβλημα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πώς αντιλαμβάνονται τα μικρά παιδιά, γιατί μιλάμε για μικρές ηλικίες και μάλιστα υπάρχει ένα έτσι, έντονο ενδιαφέρον στην περιοχή της Μεσαράς. Πώς αντιλαμβάνονται τα μικρά παιδιά το άθλημα της Ξηφασκίας σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα στην περιοχή που και αυτά έχουν αναπτυχθεί, έτσι. Το βόλεϊ, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Τι το διαφορετικό βέβαια βρίσκουν εκεί, τι κερδίζουν περισσότερο και εσείς από τη μεριά σας βεβαίως είστε ένας άνθρωπος που τα καλλιεργεί σε αυτό και μάλιστα βγάζετε και πρωταθλητές πολλές φορές που τα έχουμε πει. Ναι. Τα παιδιά, η ιδέα που έχουν τα παιδιά για το σπαθί διήστανται, οι γνώμες που έχουν. Έχουμε παιδιά τα οποία όταν κάνουμε επίδειξη σε σχολείο το βλέπουν κάπως φοβισμένα και μέχρι να τους εξηγήσουν ότι αυτά τα σπαθιά δεν κόβουν, δεν σκοτώνουν, δεν χτυπάνε κάποιον. Είναι όσο να είναι πιο μαζεμένα. Και είναι τα άλλα παιδιά που χωρίς να μιλήσουμε ακόμα θέλουν να πιάσουν σπαθί, να σταματήσουν απέναντι από τον φίλο τους, να βάλουν τη μάσκα και να σταματήσει ο ένας απέναντι στον άλλο να παίξουν. Το άθλημα το δικό μας είναι ένα άθλημα που απαιτεί πολύ σκέψη, πολύ μυαλό, απαιτεί μια φυσική κατάσταση παρόλο που ο ένας έτσι αθλητής κινείται μέσα σε 10 μέτρα πάνω κάτω και κάποιος που δεν ξέρει σου λέει τώρα εντάξει 10 μέτρα μια πίστα, πόσο να κουραστείς. Είναι όμως τέτοια η ένταση που έχει το άθλημα το οποίο θα πρέπει για να ανταπεξέλθεις αυτό και να φέρεις και αποτελέσματα
να έχει μια πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και βέβαια μπορεί να είναι τα 10 μέτρα, ωστόσο αποτελεί μια πραγματική σκακέρα, έτσι, η στιγμή που βρίσκονται πάνω τα δύο άτομα, οι δύο αθλητές. Ένας θα κερδίσει πάντοτε, όπως συμβαίνει βεβαίως στο σκάκι, όπως είπαμε προηγουμένως. Θέλει να δουλεύει στο μυαλό, να δουλεύει το σώμα, οι κινήσεις σου να είναι αυτές, ώστε όλα μαζί να συνεργαστούν. Έχει χαρακτηριστεί το σκάκι του σώματος. Το σκάκι του σώματος. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σε μεγάλο επίπεδο, με μια απλή σκέψη θα κάνω μια επίθεση να πάω να χτυπήσεις τον άλλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βάλεις σύνθετες επιθέσεις, να σκεφτείς πώς θα ανταποκριθεί ο απέναντί σου, αυτός που στέκεται απέναντί σου σε μια δική σου κίνηση, και εσύ πρέπει να κάνεις με κάποιο τρόπο συγκεκριμένη κίνηση για να τον κάνεις να κάνει αυτό που θες εσύ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, κάνω, κάνεις, και αυτό πρέπει να τρέχει στο μυαλό πριν γίνει. Μάλιστα. Για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κύριε Φουστανάκη. Οπότε είναι ακριβώς όπως το σκάκι. Για πείτε μου κάτι, κύριε Φουστανάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της εγγραφής των παιδιών γενικότερα. Κάποιο παιδί εγγράφεται για να ασχοληθεί με το κομμάτι της ξυφασκίας. Τι είναι αυτό που του παρέχει το αθλητικό σωματείο, ο πρώτος εξοπλισμός? Έτσι, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Και μάλιστα έχει συνυφασμένο στο πίσω μέρος του μυαλού του ο κόσμος. Ότι είναι ακριβώς εξοπλισμός. Ακριβώς εξοπλισμός για ένα ακριβώς σπορ, έτσι. Ναι. Ακούστε, όλα τα σωματεία, ή τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω για το δικό μου σωματείο, μπορούμε να παρέχουμε στον αθλητή να παίζει αγώνες. Να κάνει προπόνηση, να παρέχουμε υλικά, να κάνει προπόνηση και να παίζει και αγώνες. Εμείς μπορούμε να τα παρέχουμε. Από ένα σημείο και μετά όμως ο αθλητής θέλει να έχει το δικό του υλικό. Οπότε σιγά σιγά του δίνεται η δυνατότητα ένα-ένα τα πράγματα και όχι όλα μαζί, τα οποία πραγματικά σε ένα υψηλό επίπεδο και από μια κατηγορία παραπάνω, επειδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ξυφασκίας έχει ρίξει πάρα πολύ βάρος στην ασφάλεια των αθλητών, χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά καθαρά για την ιδέα που έχουν πολλοί για την ξυφασκία, τα υλικά κοστίζουν ακριβά. Δηλαδή, ένας πλήρης εξοπλισμός ενός αθλητή πάνω από 13 χρονών μπορεί να αγγίξει και τα 7-8 κατοστάρικα. Α, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όντως είναι ένα ακριβό σπορ. Τα σωματεία όμως όλα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σε όλα τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν τα υλικά ώστε να ξεκινήσουν, να σιγουρευτούν ότι θα ακολουθήσουν αυτό το άθλημα, να το αγαπήσουν. Έτσι. Και μετά από μόνοι τους και σιγά σιγά στο πέρασμα του καιρού αγοράζουν τα υλικά τα δικά τους και έχουν πλέον τη δική τους στολή, τη δική τους μάσκα, το σπαθί που τους βοηθάει καλύτερα και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Μάλιστα. Κύριε Φουστανάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού αύριο και μεθαύριο στο 11ο Φεστό ΣΚΑΠ, μια διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός για την περιοχή της Μεσαράς και απευθύνεται βεβαίως σε όλες τις μικρές ηλικίες, σε όλα εκείνα τα παιδιά. Να πούμε ότι ναι, το Σάββατο το πρωί είναι οι αγώνες οι επίσημοι που είναι για άντρες, γυναίκες μέχρι 20 χρονών, Σάββατο απόγευμα, και όλη την Κυριακή θα είναι αγώνες με μικρά παιδιά που θα παίξουν πολλά για πρώτη φορά. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Φουστανάκη, οπότε όποιος ακούει μπορεί να έρθει να παρακολουθεί το άθλημα και να βοηθήσει τα παιδιά τα καινούρια να ακολουθήσουν το άθλημα. Εκεί θα είμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως να σας δώσω και τα εύσημα, διότι χρόνια τώρα είστε ο στυλοβάτης του αθλήματος στην περιοχή της Μεσαράς, με σημείο αναφορά στην Πόμπια. Και πολλά παιδιά έχουν γαλουκηθεί στη ξυφασκία εξαιτίας της ύπαρξης της δικής σας και ως αθλητής προγενέστερα και ως προπονητής στο παρόν. Ξέρετε καλά ότι ένας δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Πάντα πρέπει να υπάρχει συμπαράσταση και ευτυχώς έχω γύρω μου ανθρώπους που συμπαρίστανται και βοηθάνε σε οτιδήποτε ζητηθεί. Μάλιστα. Να είναι καλά όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Φουστανάκη. Καλό μεσημέρι.